Γκάφα, αλλά και αντίδραση στο επιτελείο Κασουλίδη. Χριστοδουλίδη, συγγνώμη. Μιχάλη, νομίζω ότι το καθ' αυτό γεγονός, δηλαδή του εντοπισμού πανομοιότυπων φράσεων, τις είδαμε και στο ρεπορτάζ τώρα που χρησιμοποίησε ο κύριος Κασουλίδης το 2008, στην πολυαναμενόμενη και πολλά υποσχόμενη ομιλία του κυρίου Χριστοδουλίδη την περασμένη Πέμπτη, δρομολόγησε ήδη εξελίξεις στο επιτελείο του με την αποδέσμευση του επικοινωνιολόγου του. Και μάλιστα εδώ μπορούμε να πούμε ότι έδρασε ακαριέα ο κύριος Χριστοδουλίδης. Συνεπώς, δεν θεωρητολογούμε ούτε οικοτολογούμε. Επί της ουσίας αποτελεί ασφαλώς πλήγμα για τον Νίκο Χριστοδουλίδη στα πρώτα επίσημα πλέον βήματα του ως υποψήφιος για τις προεδρικές του 23. Τώρα το γιατί έγινε αυτό το λάθος ή αυτή η γκάφα που έδωσε μάλιστα λαβή στα επιτελεία των υπολείπων υποψηφίων να την εκμεταλλευτούν κυρίως υπογείως και με την βοήθεια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς. Θα μπορούσε όμως να πει κάποιος ότι οι ομιλίες των πλήστων πολιτικών πλέον γράφονται από άλλους ή εμπλουτίζονται από άλλους, γι' αυτό υπάρχουν και επικοινωνιολόγοι. Κάπως έτσι έγινε και με την ομιλία του κ. Χριστοδουλίδη. Και αν γράφονται από άλλους, εκείνος ο οποίος την εκφωνεί, τα υιοθετεί, χωρίς εμείς οι ακροατές να έχουμε οποιαδήποτε τεκμήρια περί του αντιθέτου. Στην προκειμένη, εδώ και μήνες συζητάμε και η κοινή γνώμη δικαίως αναμένει πότε θα εξαγγείλει υποψηφιότητα ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης και κυρίως τι θα πει. Ανακοινώθηκε λοιπόν η εξαγγελία λίγη ώρα προτού αρχίσει η ομιλία. Αν θυμάστε, είχαμε πει το βράδυ της περασμένης Πέμπτης σε αυτό το δελτίο ότι είχαν προσεχθεί τα πάντα, σκηνοθετικά και λεκτικά, ενώ αξιοποιήθηκε στο έπακρον και η τεχνολογία. Από το στόμα του κυρίου Χριστοδουλίδη ακούσαμε όλα όσα ήθελε να ακούσει ο κάθε Κύπριος. Το να διαπιστώνεται στη συνέχεια ότι περίπου αντέγραψε τα όσα μας είπε πριν από 14 χρόνια ο κύριος Κασουλίδης προκαλεί στην καλύτερη απογοήτευση. Λοιπόν, Σωτήρη, παρόλο που θα επαναλάβω, το μπορεί επίσης να πει κάποιος ότι πολλοί δεν πήραν είδηση ή δεν κατάλαβαν το τι ο κύριος Χριστοδουλίδης ή ο επικοινωνιολόγος του έκαμε και λίγο πολύ copy-paste. Μπορεί. Όμως είναι ενδεικτικό ότι οι καιροί έχουν αλλάξει. Κάποτε οι ηγέτες, οι υποψήφοι, οι πολιτικοί έβγαιναν στα μπαλκόνια και στις εξέδρες των πλατιών και μιλούσαν εκ του προχείρου, χωρίς χαρτιά και χωρίς αόρατες οθόνες. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει, Μιχάλη. Τώρα, ως προς την ευαισθησία των πολιτών για τέτοιου είδους λεπτομέρειες, δεν ξέρω. Πάντως, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε μία παραπομπή σε μία αντίστοιχη περίπτωση λογοκλοπής πολιτικού λόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου ο τότε υποψήφιος υπέβαλε την παραίτησή του. Λοιπόν, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε. Αφόρητο συνεχίζει να είναι.